Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα έτοιμα για το πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στους Μπόλερς και τους Μίρμιντορς, με το παιχνίδι σε 1-0. Στεφανάκος ξεκινάει, όχι, επιθετικό rebound, επιμένει, θα σηκωθεί. Ούτε τώρα, η μπάλα για τους Μίρμιντορς. Σειρά είναι στο ένα μηδέν. Σαγκόβιτσας. Θα πάει μέχρι μέσα. Καλά, δεν θα έρθει. Θα βρει τελικό αποδέκτη της μπάλας στον Σαμπούρα, τον Σορμπάνο, ο οποίος δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Στο κολυμπάκι έπρεπε να τη δώσει νωρίτερα νομίζω. Λίγο νωρίτερα η μπάλα από τα χέρια του προς τον Γιώργο, το γνωρίζει και ο ίδιος ο Μάικ, θα το δει και στο βίντεο. Η μπάλα χαμηλά, το καλάθι δεν θα έρθει, μια καλή άμυνα, Γκάβαρης. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, θα τελειώσει τη φάση, το πρώτο καλάθι του αγώνα, το πρώτο καλάθι για τους Μίρμιντορς. Η ακυρώση που ήταν γεγονός. Προσποιήθηκε το ταμπλό. Ελέγχουν το rebound οι Μίρμιντορς. Τσιμής περάζει στο Βενέτη κάτω το καλάφι, 0-4. Ο Πετρόπουλος με σηκωμένες συγκλωδιές στον πάγκο μαζί με τον Καλώσα καγελάνε. Στρόγος, Γιώργος αστόχησε. Εμείς Γκάβαρης. Ο Βενέτης κέρδισε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελευθεροβολές. Και 20 κοσμοσυρωή στον πάγκο των Μπόλερς. 1, 2, 3, 4, 5. Βενέτη αστόχησε. Γιώργος για δύο, μέσα. Πρώτο καλάθι για τον Κολυμπάκη. Πρώτο καλάθι για τους Μπόλερς. Μέσα θα
απαντήσει καλά, 4-0. Καβαριά 2. Αστοχός. Ο Πανάκος θα κερδίσει ακόμα ένα rebound. Είναι μεγάλη συμβολή του στο κομμάτι αυτό. Καβαλάρης. Δεν θα τελειώσει την φάση. Θα πάρει το rebound. Βγάζουν ενέργεια οι Bowlers σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του παιχνιδιού. Το ξέραμε ότι θα συμβεί. Είναι το πληγωμένο θηρίο της σειράς. Πρέπει να βγάλει αντίδραση. Να δείξει στον αντίπαλο ότι δεν θα είναι εύκολο βράδυ. Καβαρίς. Καλάθι δεν θα έρθει. Νέα καλή άμυνα. Ο Ζορμπάνος εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα για τους Μυρμιδόνς. Ο Ζορμπάνος θα με διαψεύσει. Θα στοχίσει. Θα βάζει με τον εαυτό του. Το ξέρει και ο ίδιος. Έχασε χρυσή ευκαιρία να βάλει μπροστά την ομάδα του. Λακοβίτσας αστοχή. Στοφανάκος την κατάλληλη στιγμή αυτή τη φορά στον Καβαλάρη, ο οποίος θα βάλει μπροστά τους Bowlers 6-4. Καλάθι το οποίο χειροκροτείται δεόντως από τον πάγκο. Κοιτάξτε άμυνα του Κολυβάκη. Τα κάνει όλα τέλεια, δεν έπρεπε να κατεβάσει τα χέρια του. Έπρεπε να μείνει εκεί όρθιος, με σηκωμένα, οριζοντιωμένος, κάθετα, συγγνώμη. Συνείς. Το Βενέτη. Νέο εξαιρετικό καλάθι. 6-0. Ο Γιώργος απαντάει και βάζει και πάλι μπροστά σε θέση οδηγού. 8-6. Νομίζω θα δούμε μεγάλο παιχνίδι. Υπομονή να έχουμε να το απολαύσουμε. Θέμα που δεν είναι live. Προκός. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Ούτως. Τσοτζινή. Γάβαρης. Βενέτης. Γάβαρης. Τσιμής για τρεις. Κουδάκι δικαίωμα για τρεις. Άστοχος στην πρώτη. Το 8-6 παραμένει. 3:49 πρώτο δεκάλεπτο. Φοβερά παπούτσια Γιώργου Πρόκου. Να κάνουμε και ένα zoom. Εδώ στο Γιωργάρα. Άστοχος ο Σουνής. Συζύγου στο παρκέ. Όταν συμβαίνει αυτό, βάζει κάτι σαραντάρες. Βάζει έτσι κι αλλιώς. Πάρα στο σίδερο. Πετρόπουλος επιθετικό. Κοβίτσας. Ξεκίνησε να πυροβολεί. 8-11. Δρόγος.
Γκονζάλης με τον καλό Σακά. Ζορμπάνος, Σίδερο, Τσιμής. Καλό Σακά. Για τρεις για να απαντήσει. Θα ζωτήσει εν τέλει. Ραγκόβιτσας. Νέο τρίποντο. Όχι αυτή τη φορά. Θα πετύχει το δεύτερο του καλάθι. Θα κάνει το 10-11. Ρακοβίτσας. Πάνω στα δύο της Ορπάνου. Αποφύγει με ρακέα, τρίπλα Βενέτη. Και έτσι μη κοιτάξτε τι κάνει. Το καλάθι δεν θα έρθει. Θάνο! Λοιπόν, επαναφορά της μπάλας. 1-20. Τσαντάλης. Ούτε τώρα θα βρει στόχο. Τσιμής. Το Ζορμπάνο απέναντι του. Προσπαθεί να βρει διάδρομο, θα πάρει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα τον οδηγήσει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης τροφής. Το παιχνίδι αυτό για τους μπόλερς είναι do or die. Ή το κερδίζουν και παίρνουν μια έξτρα ζωή για το τρίτο παιχνίδι της σειράς ή αποχαιρετούν το Σάμερ απόψε. Τσιμή σε στοχή. 10-13, έχουμε αλλαγές. Δρακοβίτσα στον πάγκο. Γκάφαρη στο παρκέ. Τέλος επίθεσης για τους μπόλερς. Βενέντης. Καλός Σάκας. Καλόσακας και Τσάνταλης είναι δύο παιδιά τα οποία εκατέρωθεν ο καθής στην ομάδα του. Αν βρεθεί σε καλή απόδοση θα αλλάξει και τις ισορροπίες αναμέτρησης τις υπάρχουσες. 10-15 μπροστά η Μίρμιντονς. Τρόπος. Αυτή τη φορά δεν θα πετύχει το καλάθι. Λοιπόν, καλώ από το 10 λεπτό, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλός Σάκας, καλώς τα παιδιά. Δημήτρης βάζει μπροστά τους Μίρμιντορς με 8.
Κολυβάκης. Στρόγκος. Θα πάρει την προσπάθεια μέσα και αυτό. Ο Γιώργος είναι καλά απόψε και με 6 προσωπικούς πόντους. Παίρνει το παιχνίδι στο 12-18. Μαγκάζει που μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ψιλής. Τι πάσα όμορφη ήταν αυτή στο Βενέντι. Βανάκος. Κολυβάκης. Θα ματήσει ο Γιώργος για 2. Θα πάρει το επιθετικό. Παλεύει με τα θηρία εκεί. Σπουδαία μεταγραφή για τους μπόλερς. Θα μείνει στον αέρα σε δεύτερο χρόνο. 0 στο πιλίκο. Θα κάνει το φάουλ συνέχεια. Μάλιστα. Έχασε ευκαιρία εδώ. Ο γκάρ των Μίρμιντονς να βάλει την ομάδα του μπροστά με 10. Τσάνταλης θα πρέπει να μπει στην εξίσωση όσο το δυνατόν το συντομότερο. Δεν υπάρχει πολυτέλεια στους μπόλερς. Να μείνει ο Τσάνταλης εκτός σκορ. Μπούντος. Να πετύχει το καλάθι. Και θα κάνει το 12-22. Μπούτα, συγγνώμη. Κολυβάκης. Μπάλα χαμηλά. Δραχοβίτσας. Θα πάρει νέο τρίποντο. Είναι το δεύτερο του στο παιχνίδι. Η διαφορά στους 13. Πάρα πολύ όμορφη πάσα προς το Μίτσι. Εκείνος δεν κατάφερε να τελειώσει. Ο Βενέντις είναι μόνος του. Θα το πάρει το τρίποντο. 12-28, η διαφορά στους 16, πάμε σε time out. Αναμένουμε αντίδραση, πότε, αν και ποια θα είναι των Bowlers. Σε λίγο κοντά σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, Τσάνταλης, ούτε τώρα. Δεν έχει σκοράρει ακόμα. Κούτας, καθορά της μπάλας. Κολυβάκης. Θα πετύχει το καλάθι. Τέσσερα 28. Οι μπόλερς μειώνουν 14. Λόσακας. Μπούντας. Ρακοβίτσας. 5 δευτερόλεπτα. Θα πάρει νέο τρίποντο.
Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση γιατί του δώσαν και το δικαίωμα να βρεθεί. Η αλήθεια είναι, τον βάλαν νωρίς νωρίς στο παιχνίδι. Τέσσερα 31. Καλό Σαγκάς. Βενέτης, γι' αυτό θα σου πάμε όλα. Βίκος θα κλέψει. Καλό Σαγκάς. Κερακέα τρίπλα και τελείωμα εκπληκτικό. Εδώ θυμήθηκε τα νιάτα του ο Δημήτρης. Πού την βρήκε αυτή την ευληγησία. Στεφανάκος θα πετύχει το καλάθι 16-33. Οι μπόλες θα πρέπει να ξεκινήσουν τα πάντα από την άμυνά τους. Καλή ώρα όπως τώρα. Ο Λιβάκης θα πατήσει καλά. 33. Τρέχουνε σε ρίτ 4-0. Πρέπει να έχετε συνέχεια. Η μπάλα για τους μπόλερς μάλιστα. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα. Απλά είπαμε ο Τζάνταλης. Θα σταματήσω να το λέω για να μην νομίζει ότι έχω κάτι προσωπικό ή ότι θα χρεώσω σε εκείνον πιθανόν αποκλεισμό σε καμία περίπτωση, μακριά από μένα αυτά. Αλλά είναι τέτοια η ποιότητα του συγκεκριμένου παίκτη. Δεν λέω να πετύχει 40, το έχει κάνει. Έχει βάλει και 47 νομίζω. Αλλά η μισή να πούνε χέρια του σε αυτά τα 24 και 8 που απομένουν. Νομίζω θα έχουμε παιχνίδι. Σούτας. Θα λέω λίγο απλοϊκά. Δεν είναι ακριβώς έτσι. 18-35. Ζορμπάνος θα πετύχει το καλάθι. Χρειάζεται και αυτός για να πάρει τα πάνω του ψυχολογικά. Θα γίνει το λάθος, το Φανάκος θα κλέψει. 22-35. Μειώνει 13. 3-39, πάμε σε time out. Επανήλθαμε από το time out. Κούτας, επιέζει ο Κολυμπάκης. Θα κλέψουμε και πάλι την μπάλα. Νομίζω επιβεβαιώνονται τα λεγόμενα, τα όσα προαναφέραμε προλίγου. Πρέπει να ξεκινήσουν από την άμυνά τους, πρέπει να πιέσουν, πρέπει να ανεβάσουν την ένταση. Ήταν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που κάναν οι Μύρμιδες ό,τι ήθελαν στο πάρκε. Οι μπόλερ τους παρακολουθούσαν. Τσάνταλης για τρεις. Ούτε τώρα. Στεφανάκος έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ στα rebound. Θα κάνει λάθος πάσα. Τσιμής. Βενέτης. Ακόψε ο Ζορμπάνος στον αέρα. Του πήρε την ταυτότητα εδώ. Τσάνταλης. Συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους είτε. Απλά έχουμε πετύχει τώρα τη μέρα. Θα σε αστοχίσει. Ο
Γιώργος. Ο Γιώργος αυτή τη φορά δεν θα πει σκορ. Ο Λιβάκης για τρεις. Καθαρίζει ο Μπούτας. Θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μπολές. Ο Ραγκοβίτσας είναι πάλι μόνος του. Δεν το πλήρωσαν. Βρισκόντουσαν σε αμυντική ανισορροπία. Ο Γιώργος θα κερδίσει το φάλο τον Πετρόπουλο. Εξίσωση την επιθετική με τον οποιοδήποτε τρόπο. Χρειάζεται ένα καλάθι για να ξεμπλοκάρει. 22-37 διαφορά στους 15. Τρόπος. Κολυβάκης για τρεις, χρειάζονται ένα τρίποντο. Θα έρθει έστω και με αυτόν τον τρόπο. 25-37 ρίχνει τη διαφορά στους 12. Πετρόπουλος. Πρέπει να περάσει από το μισό. Νέο λάθος. Νομίζω ο οδηγός είναι αυτός από τους Βόλερς. Αντιαθλητικό φάουλ. Στα 49 δευτερόλεπτα. Πάμε σε time out. Όχι. Ζητώ συγγνώμη, αλλαγή ήτανε. Έχει δοθεί τεχνική. Σίγουρα έχει δοθεί αντιαθλητικό. Διορθώνω και τεχνική. Λοιπόν, ο Γιώργος εξοχή. 26-37. Ο φάουλ δίνεται κάτω. Είναι το πέμπτο μαντικό, είναι πολλές. Και για να δούμε άμα τον Τζάνταλη. Για τον Τζάνταλη αυτή η ευκαιρία αποτελέσει και την απαρχή για μια καλύτερη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, 28-37 έχουν ρίξει τη διαφορά κάτω τους 10. Το 22-37 έχει γίνει 28-37. Γάβαρης. Θα μείνει χρόνος και για τους μπόλες. Γάβαρης θα πέσει πίσω τον Κολυβάκη. Θα πάρει το φάουλα το Ζορμπάνο, αν δεν κάνω λάθος. Διαφορά είναι στους 11, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο ημίχρονο, εδώ θα ξεκαθαρίζουν όλα. Ζορμπάνος για τρεις. Ο Μπούτας θα πάρει το φάουλ.
Ολυβάκης. Τροκός. Πήγε να πετύχει ένα δύσκολο και συνάμα εντυπωσιακό καλάθι. Το 28-41 παραμένει. Ο οδηγός είναι ένας για τους μπόλερς. Πίεση σε όλα και στα μήκη και πλάτη του παρκέ. Να μην αφήσουν του Μύρμιντος να νιώσουν άνετα, όσο μάλλον να σουτάρουν με αυτή την χαρακτηριστική ευκολία έξω από την γραμμή των 675. Νομίζω τα τρίποντα εν πωλής είναι αυτά τα οποία τους έχουν δώσει και αυτό το προβάδισμα. Τσανταλής. Καλά διευθυντά αυτή. Έχουν πετύχει. Είναι με 50% ευστοχία να πω. 6 στα 11 έχουν αυτή τη στιγμή, πάνω από 50%. Τρόγκος. Τσανταλής περιμένει στη γωνία. Σουτιά 3. Ο Λιβάκης άστοχος. Τσίμις. Καλός Αγκάς. Ο Βενέτης έκοψε πάρα πολύ ωραία. Ο Δημήτρης είναι ένας δεύτερος playmaker στην ομάδα. Είναι ο φάλ της των Μίνιντονς. Πριν την αποχώρηση του Βούλγαρη θα μιλάγαμε για ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Καβαλάρης. Τρόκος. Τσάταλης. Κακές αποστάσεις, λάθος αποστάσεις. Εξήκη λάθος πάσα. Πολ Φάου. Με την εμπειρία του το πήρε τώρα ο Χοβίτσας. 28-46. Διαφορά στους 18, 6 και 59 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Ο Ραχοβίτσας είναι στη γραμμή των ελευθεροβολών. (Σταλείς) 28, 48. Πρόγκος. Έχουμε βήματα. Τσίμις. Θα αφήσει το σορμάνο πίσω του. Καλός Άκας. Ευστοχής ο Δημήτρης. 28-50. Ο Πετρόπουλος σηκώνει τις γροθιές. Θα πρέπει να βγάλουν αντίδραση. Θα πρέπει να κάνουν αυτά που κάνανε προς το τέλος του ημιχρόνου. Πρόκος. Είτε τώρα. Είτε δεσέμα εσύ τίμα ψυχολογίας αυτή τη στιγμή. Στην ομάδα των Μπόλερ. Στεφανάκος σηκώνεται πάση γραμματεία για να περάσει στο παρκέ. Τραχοβίτσας. Ο Λιβάκης πιο ψηλά από όλους. Γιώργος θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει. 31-50.
Πάντα έχει πάρα πολύ παιχνίδια ακόμα. Απλώς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οδηγηθούν σε τελευταίο δεκάλεπτο με τη διαφορά να είναι εκεί. Έχουν χρόνο να κατεβάσουν και να μειώσουν. Αλλά αυτό αποκλείεται να συμβεί όταν οι μίνιμιτο σουτάρουν με 70% ποσοστά εστοχίας. 7 στα 11. Κολυμπάκης θέλει να απαντήσει. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Θάνο! Θάνο! Τέσσερα και 27. Θάνο! Ο Βανάκος. Άστοχος. Και αυτό όχι, ο Σορμπάνος θα τον κόψει. Ο Πανάκος. Ο Βενέτης έβαλε τα χέρια του κατοχή για τους μπόλερς. Κολυβάγης. Σακάς. Μπάλα Στεφάνη, Κολυμπάκης. 2 και 37. Η διαφορά στους 20 πόντους. Εδώ το θέλει να κερδίσει τον αντίπαλό του στα πόδια. Η άμυνα είναι καθαρή. Σορμπάνος. Στο Πανάκος. Δώσει το σκρίνο Κολυμπάκης. Τώρα εδώ θα κάνανε ματάρα. Κακή πάσα του Τσιμή στον Βενέτη. Αλλά από τα χέρια, από το πόδι συγκεκριμένα του Βενέτη εκτός. Ο Λιβάκης, ο Ορμπάνος είναι μόνος του, θα το πάρει το τρίποδο μέσα. Μειώσει στους 17. Πρέπει να ρίξουν κι άλλο τη διαφορά. Κούτας, Γάβαρης. Ο καλός Σάκας περιμένει. Το καλάτι δεν θα έρθει. Βενέτης επιθετικό. Θα πάρει το φάουλ. Δεν υπάρχουν πολλές.
Ορμπάνη. Θα γίνει λάθος. Τώρα πρέπει να μπει και κάποιο δάχτυλο, εντάξει. Νομίζω θα σηκωθεί λίγα συντόμως. Αστοχός, τράβαρης επιθετικό, Μπούτας, θα τελειώσει τη φάση, 38-50, 36-57. Μπράβο, σταμάτης πρέπει στο παρκέ. Ο Λιβάκης. Βενέτης μαζεύει. Γκάβαρης, Βούτας. Για να περάσει την πάσα προς τον Βενέτη. Έβαλε τα χέρια του Γιώργος εκεί. 13 δευτερόλεπτα, τα 23. Καλώς Αγκάς. Θα πάρει το φάουλ. Του το δίνει ο Αργυρόπουλος. Καλώς θα κάνω ψοχή. Ήτανε 36-59, σκορ 3 δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο δεκάλεπτο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επιστρέψαμε για το τελευταίο δεκάλεπτο. Διαφορά είναι στις 23. Ό,τι να κάνουν, αν μπορούν να το κάνουν, πρέπει να το πραγματοποιήσουν τώρα. Το καλάθι θα έρθει. 9.40 για να επιστρέψουν από το μείον 21. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει και νικητός όλο το γήπεδο. Ραγκοβίτσας. Θα πάρει την προσπάθεια. Και σε καμία περίπτωση όχι παθητική άμυνα σαν και αυτή που μόλις παρακολουθήσαμε. Πήρε εύκολα το σκριν. Καμία διάθεση αλλαγής.
και πίεση πάνω στο Σουδουραγκοβίτσα. Τιμής, έπρεπε να τελειώσει μόνος του, δεν το έκανε. Γκάβαρης ακολουθεί το Ζερμπάνο. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους μπόλερς. Πανάκος. Θα το χτύσει Πεντρόπουλος τώρα και ο Τσιμής. Θα το κόψει ο Ζερμπάνος στα ίσα. Θα ήθελε ο... Δεν μπορεί να πω την έκφραση. Δεν πάει ο Ζερμπάνος τώρα εκεί. Στον 2-1. Μέσα. 40-61. Διαφορά και πάλι στους 23. Τσακοβίτσας. Λεπτά ακριβώς. Τέσσερα για το τέλος. Ο Στεφανάκος είναι στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Άσορος
δεύτερη. Οι Μυρμήτες, ο μόνο που έχουν να κάνουν είναι να παίξουν λίγο με τον χρόνο. Πάμε λίγο και στον Όμιλο να δούμε Μπούτας για δύο. Ποια ομάδα τους περιμένει. Κάτι επαναλαμβάνω που συμβαίνει σε όλους. Εντάξει, τόσο πολύ όχι όμως. Τόσο πολύ. Αυτό, οι Gladiators είναι αυτοί που τους περιμένουν. Μπούτας. Ποιος τώρα έχει πέσει στο παρκέ. Στεφανάκος είναι. Σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε για αυτά τα τελευταία 3:46. Μπούτας. Για να μάθουμε το τελικό σκορ. Κολυβάκης. Αστοχός. Αστοχός. Ο κύριος Θωμάς. Ο Τσαδάλης θα στοχίσει στο 37 του παιχνιδιού. Βενέτης. Άρα το 70. Κοσμόπουλος. Άρα το 70. Ο
φάλο τον Τζανταλή. Φύγαμε στα τελευταία δύο λεπτά. Ο Φανάκος. Την μπάλα στο σίδερο. Οι μπόλες αποχαιρετούν το Σάμερ και θα ανανεώσουν το ραντεβού με την διοργάνωση το Σεπτέμβρη, το Μπουκίντε. Να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες προσθήκες στη θέση των Βουλγαροί κυρίως. Δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένας παίκτης της δικιάς του ποιότητας, θα συμφωνήσω, αλλά θα πρέπει να γίνει προσπάθεια. Είναι συγκεκριμένος παίκτης, άλλαζε και το αγωνιστικό πρόσωπο των υπολείπων, κακά τα ψέματα. Γκαβάρης. Θα στοχίσει ο Φανάγκος. Θα πάρει το φάουλ στα 57 δευτερόλεπτα. Δύο καλάθια λείπουνε. Το ένα ήρθε, 50-75. Για να έχουμε σκορ όντως Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο τρίτο παιχνίδι. Το Πανέκος θα το πετύχει. 52-75. Θα περάσει το πρώτο μισό. Θα αφήσει την μπάλα. Αυτό ήτανε. Έχουμε ακριβώς τέτοιο σκορ. Θα το πούμε στον Πετρόπουλο τώρα. Επαναλαμβάνω, 52-75. Δίκαια την πρόκριση Μίμιντονς. Τα λέμε αύριο με τα παιχνίδια της αυριανής ημέρας. Γεια χαρά σε όλους.